Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μάλλον ο κύριος Δένδιας μπερδεύτηκε με το ζωολογικό κήπο, δεν είναι εδώ μέσα, είναι παραδίπλα. Όμως θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω, γιατί ξέρετε αυτό δεν είναι καν θέμα ιατρικής, είναι κτηνιατρική ζήτημα. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με κάποια σχόλια που αφορούν την τοποθέτηση των αρχηγών της αντιπολίτευσης, ιδιαίτερως του κ. Μητσοτάκη. Κατανοώ απολύτως το βέρτικο στο οποίο βρίσκεται η αντιπολίτευση, ιδιαίτερως μετά την Παρασκευή, μετά τη Μάλτα. Γι' αυτό θα είμαι όσο μπορώ πιο επιεικής, ιδίως με τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, διότι δεν βρίσκεται και στην αίθουσα. Επέλεξε να έρθει το μεσημέρι, ενώ είχε δηλώσει το απόγευμα, και εγώ δεν μπορούσα να είμαι δυστυχώς το μεσημέρι για να τον ακούσω. Οπότε έχω την εικόνα από όσα διάβασα από τα μέσα ενημέρωσης, γιατί δεν τον άκουσα με τα αυτιά μου. Ωστόσο, νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης συμπεριφέρεται τις τελευταίες μέρες σαν τον τζογαδόρο που έχει πάει στο καζίνο, έχει χάσει, ξαναπάει στο καζίνο, ξαναπαίζει όλα στο μαύρο, ξαναχάνει και πάει και για τρίτη φορά ξανά όλα στο μαύρο, αλλά έρχεται κόκκινο και ξαναχάνει. Έτσι είναι αυτά όταν κανείς επιλέγει να βάλει όλα του τα λεφτά, όλα του τα λεφτά, μια, δυο, τρεις στην καταστροφή, και αυτή δεν έρχεται, αισθάνεται μία αμηχανία. Και πράγματι, αυτή είναι η αμηχανία που διακρίνει την αντιπολίτευση τις τελευταίες μέρες. Και θα ήθελα να επισημάνω ότι ακόμα και μετά το Eurogroup του Φλεβάρη, βγαίνατε σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και ο κ. Μητσοτάκης και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, και λέγατε ότι δεν υπάρχει ούτε συμφωνία, ούτε πολιτική συμφωνία, ούτε συμφωνία, ούτε τώρα, ούτε ποτέ. Δεν γνωρίζω βέβαια πού στηρίζατε τέτοια βεβαιότητα, που τη στήριζε τόσο ο κ. Μητσοτάκης όσο και στελέχη σας που βγαίνανε στα μέσα ενημέρωσης. Δεν ξέρω τι ακριβώς και ποιος ακριβώς σας έδινε τέτοιες πληροφορίες ή τι ακριβώς ενημερωθήκατε στα ταξίδια που κάνατε στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στο Βερολίνο. Πάντως, οι πληροφορίες σας ή οι εκτιμήσεις σας απεδείχθησαν απολύτως λανθασμένες. Και κλείνει η αξιολόγηση και παίρνουμε μια συμφωνία με μηδενικό δημοσιονομικό ισοζύγιο, και το κυριότερο, παίρνουμε μια συμφωνία συνολική που ξεκαθαρίζει τα αναγκαία μέτρα στο μεσοπρόθεσμο διάστημα για την απομείωση του χρέους. Και πλέον έχει μείνει η αξιωματική αντιπολίτευση κυρίως να μετρά μόνο τις αντιφάσεις της γραμμής της. Αντιφάσεις της γραμμής της σε όλο αυτό το διάστημα. Να τις καταμετρήσουμε. Αρχικά βγαίνατε στα μέσα ενημέρωσης και λέγατε ότι προτιμάτε να μην κλείσει η αξιολόγηση, θέλετε εκλογές, να μην κλείσει η αξιολόγηση, αρκεί να πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δια του Αδόνιδος, του αντιπροέδρου σας. Και μάλιστα έλεγε στο ερώτημα, καλά και εσείς τα κάνετε. Εμείς αν έρθουμε τόσα κι άλλα τόσα μέτρα από αυτά που ζητάνε οι δανειστές, αρκεί να μην είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Και όταν ξεσηκώθηκε κουρνιακτός από τα ίδια τα στελέχη της παράταξής σας, γιατί προφανώς υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι απολύτως λογικοί και δεν μπορούν να δέχονται τέτοιες συμπεριφορές, αλλάξατε γραμμή και αρχίσατε να λέτε γιατί αργείτε και μην αργείτε, και όσο αργείτε τόσο μεγαλώνει ο λογαριασμός, κλείστε άρον-άρον. Και όταν κλείσαμε, Βατερλό γιατί κλείσατε. Και εσείς κύριοι συνάδελφοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ειλικρινά, είναι δύσκολο κανείς να παρακολουθήσει τον ιρμό των αιτημάτων και των επιχειρημάτων σας. Μόνο ένα πράγμα μένει σταθερό, οφείλω να ομολογήσω, στην επιχειρηματολογία και στα αιτήματά σας. Και αυτό είναι το αίτημα για εκλογές.
που άλλωστε πρώτο διατυπώσατε λίγες μόνο μέρες μετά την εκλογή του νέου σας αρχηγού και λίγους μόνο μήνες, θυμίζω, μετά την επανεκλογή της κυβέρνησης στις εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015. Και έχει περάσει σχεδόν 1,5 χρόνος και εσείς όλο αυτό τον 1,5 χρόνο διαρκώς το γεωτροπάρι. Σήμερα πέφτουνε, αύριο πέφτουν. Δεν κλείνει αξιολόγηση, είναι βέβαιο ότι δεν κλείνει αξιολόγηση. Εκλογές τώρα, εκλογές θα γίνουν, εκλογές αύριο. Και νομίζω, και αυτό πια είναι διαπίστωση που την συνομολογούν ακόμα και στελέχη σας, ότι σήμερα τώρα βρίσκεστε μπροστά σε ένα κίνδυνο να γίνεται η γραφική του χωριού. Και ο κύριος Μητσοτάκης βρίσκεται μπροστά σε μια πρωτοτυπία. Να είναι ο πρώτος αρχηγός αντιπολίτευσης στην κοινωνική ιστορία του τόπου που θα ζητά εκλογές επί σχεδόν 4 συναπτά έτη και αυτές δεν θα γίνονται παρά θα γίνουν στην ώρα του. Και προσέξτε, καλά να ήταν μονάχα αυτή η πρωτοτυπία. Υπάρχει και μια άλλη πρωτοτυπία. Ότι όταν θα γίνουν οι εκλογές στην ώρα τους, θα τις χάσετε κιόλας. Και θα τις χάσετε πέραν των άλλων και για ένα λόγο. Γιατί με την τακτική σας αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κουράζετε. Κουράζετε και τους πολίτες, αλλά κουράζετε και τους εαυτούς σας. Κουράζετε και τους οπαδούς σας, τα στελέχη σας και τους ψηφοφόρους σας. Διότι εκτός από το να επιδεικνύετε το πάθος σας για να επιστρέψετε στις καρέκλες της εξουσίας, τι άλλο έχετε να προτείνετε για τον τόπο? Ποιο είναι το δικό σας εναλλακτικό σχέδιο? Εκτός αν νομίζετε ότι είναι πιστευτό στον ελληνικό λαό να του λέτε εσείς που κυβερνήσατε για δεκάδες χρόνια και ιδίως τα χρόνια της ανάπτυξης, λίγο πριν την Ολυμπιάδα και μετά, καταφέρατε και λαιλατίσατε όσες δυνατότητες έχει αυτός ο τόπος και χρεοκοπήσατε τον τόπο, εσείς να λέτε ότι για όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι 2 χρόνια τώρα μαζί με τους ΑΝΕΛ στην κυβέρνηση του τόπου. Αλλά αυτό δεν μπορεί να πείσει κανένα. Σας το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια. Και τι ακριβώς λέτε? Εκλογές, μάλιστα. Μάλιστα. Σήμερα τι νόημα έχει να το ζητάτε αυτό? Ένα επιχείρημα έχετε και το λέτε διαρκώς. Ποιο είναι αυτό? Είστε, λέει, ανίκανη κυβέρνηση. Μάλιστα, είμαστε ανίκανη κυβέρνηση. Θα απαντήσω σε λίγο γι' αυτό. Θέλω όμως να σας ρωτήσω πριν πάω στο είστε ανίκανη κυβέρνηση, να σας ρωτήσω, λέτε η συμφωνία είναι δική σας της κυβέρνησης, εσείς τη φέρατε και εμείς δεν την ψηφίζουμε. Προφανώς και εμείς τη φέραμε, διότι δεν υπήρχε ποτέ των ποντών περίπτωση να φέρετε εσείς συμφωνία με αντίμετρα ισοδύναμα, να φέρετε συμφωνία για το χρέος που λέγατε ότι είναι βιώσιμο και να φέρετε συμφωνία επαναφοράς της εργασιακής κανονικότητας στον τόπο που εσείς αυτή την εργασιακή κανονικότητα την ξυλώνατε μέτρο-μέτρο και πόντο-πόντο από το 2010 και μετά. Δικιά μας λοιπόν είναι αυτή η συμφωνία, καμία αντίρρηση. Και να πω και κάτι ακόμα, εντάξει, να το καταλάβω. Να καταλάβω, να πει η αντιπολίτευση, εγώ δεν ψηφίζω τα μέτρα δημοσιονομικής επιβάρυνσης. Γιατί? Γιατί είμαι τζάμπα μάγκας, όπως τα λέω εγώ, τα λένε κάποιοι στελέχοι σας στους δημοσιογράφους. Έτσι λένε ότι είναι τζάμπα μαγκιά, εκ του ασφαλούς να λες δεν τα ψηφίζω. Αλλά να το δεχτώ, ακόμα και αυτό. Τα θετικά μέτρα. Τα θετικά μέτρα γιατί τα καταψηφίζετε? Δηλαδή θα καταψηφίσετε τη μείωση της φορολόγησης επιχειρήσεις κατά 3 μονάδες, εσείς που κόπτεστε δεξιά και αριστερά ότι πρέπει να μειωθεί η φορολογία των επιχειρήσεων. Θα καταψηφίσετε τη μείωση 2% του φόρου εισοδήματος στη χαμηλότερη βαθμίδα. Θα καταψηφίσετε τη μείωση του φόρου αλληλεγγύης. Θα καταψηφίσετε τη μείωση του έμφυα. Θα καταψηφίσετε το επίδομα 600 εκατομμύρια το χρόνο, επίδομα ενοικίου για τους συμπολίτες μας που δεν έχουν δυνατότητες. Θα καταψηφίσετε την κατάργηση της συμμετοχής στο φάρμακο των συνταξιούχων. Βεβαίως, δεν σας αφορά αυτό, γιατί να το ψηφίσετε άλλωστε.
Θα καταψηφίσετε τα μέτρα για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας. Άλλωστε, τι σας νοιάζει εσάς γι' αυτό? Εσείς θα δημιουργήσατε τις συνθήκες αυτές, αλλά δεν πειράζει, θα το καταψηφίσετε. Τους δωρεάν παιδικούς σταθμούς. Θα καταψηφίσετε το επίδομα το οικογενειακό στο πρώτο και στο δεύτερο τέκνο. Όλα θα τα καταψηφίσατε. Συγχαρητήρια. Το ίδιο άλλωστε κάνατε, σας θυμίζω, και τον Δεκέμβρη εδώ, όταν φέραμε τη 13η σύνταξη σε 1.600.000 συνταξιούχους εφάπαξ, και εσείς πάθατε βέρτικο και τότε. Θα καταψηφίσετε. Συγχαρητήρια. Κάποιοι από εσάς χειροκροτάνε κιόλας. Θα σας χειροκροτήσουμε κι εμείς. Και θα σας χειροκροτήσει και ο ελληνικός λαός, που καταλαβαίνει ποιοι πραγματικά είστε. Γιατί εσείς θα καταψηφίσετε τα μέτρα, όχι για τα αρνητικά, αλλά για τα θετικά. Γιατί έχετε αλλεργία σε οτιδήποτε θετικό συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο και το φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έχετε πάθει βέρτικο και γιατί κυρίως έχετε καταντήσει μια παράταξη της κεντροδεξιάς να είναι μια παράταξη ακραία. Ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Για ένα κόμμα του 3, 4 και 5% το όχι σε όλα είναι κάτι το οποίο είναι λογικό. Για μια παράταξη σαν τη δική σας, που κυβερνούσε τον τόπο επί χρόνια, το να λέτε όχι σε όλα και όχι στα θετικά που γίνονται σε αυτόν τον τόπο είναι αδιέξοδο και καταστροφικό. Και έρχομαι τώρα στο θέμα του ότι ζητάτε εκλογές γιατί λέει είναι αυτή η κυβέρνηση ανίκανη. Μάλιστα. Είναι ανίκανη μια κυβέρνηση η οποία παρέλαβε τη χώρα σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας και χρεοκοπίας. Και σήμερα, μετά από 2 χρόνια, φτάνει στο σημείο η χώρα αυτή να έχει επιστρέψει στην κανονικότητα, να έχει πρωτοφανή, πρωτογενή πλεονάσματα και δημοσιονομικά αποτελέσματα που εσείς δεν τα είχατε δει ούτε στον ύπνο σας, να έχει επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και το κυριότερο, να έχει πλέον έναν ανοιχτό ορίζοντα για τη συνολική υπέρβαση της κρίσης και την έξοδο από το πρόγραμμα. Ανίκανη μια κυβέρνηση που όταν ανέλαβε το 2015 είχε την ανεργία στο 27% και σήμερα είναι στο 23%. Που όταν ανέλαβε το 2015 είχε απορροφητικότητα στα προγράμματα και στα κονδύλια τα ευρωπαϊκά στο ΕΣΠΑ που ήταν για κλάματα και σήμερα είναι 100%. Κάθε ευρώ που έρχεται από την Ευρώπη αξιοποιείται και μας δίνουν συγχαρητήρια. Ανήκανε μια κυβέρνηση που όταν ανέλαβε ήταν για 4 σχεδόν χρόνια σταματημένα όλα τα δημόσια έργα και μας ζητάγανε υπέρογγες απαιτήσεις, υπερβολικές αποζημιώσεις 1,25 δισεκατομμύρια και υπό τον κίνδυνο, τη δαμόκλειο σπάθη, ότι θα έπρεπε να επιστρέψουμε και τα λεφτά που είχαμε πάρει. Και εμείς τα ξεκολλήσαμε οι ανίκανοι και τα ξεκολλήσαμε με λιγότερα χρήματα και τα ολοκληρώσαμε τα έργα και τα παραδίδουμε στον ελληνικό λαό οι ανίκανοι. Ανίκανη μια κυβέρνηση που κατάφερε για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια να ανοίξει κανονικά τα σχολεία με όλους τους καθηγητές και όλα τα βιβλία. Ανίκανη μια κυβέρνηση που κατάφερε να κάνει προσλήψεις για πρώτη φορά στην υγεία. Που κατάφερε να δώσει ελεύθερη πρόσβαση σε 2 εκατομμύρια ανασφάλιστους στους συμπολίτες μας στα δημόσια νοσοκομεία. Που στήριξε προγράμματα για την καταπολέμηση της ανθρωπιστικής κρίσης σε δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας. Αυτή είναι η ανίκανη κυβέρνηση. Και που έθεσε την Ελλάδα για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια στο επίκεντρο των εξελίξεων στην Ευρώπη αλλά και στον κόσμο. Με όλους τους ηγέτες τον ένα μετά τον άλλον να έρχονται να επισκέφτονται την Ελλάδα και να αναδεικνύουν τις αξίες μας. Που έγινε ξανά η Ελλάδα παίκτη στην Ανατολική Μεσόγειο, στον γεωπολιτικό χώρο. Ανίκανη μια κυβέρνηση που βάζει το χρέος επί των τύπων των ύλων και αναμένεται απόφαση για το χρέος. Και βεβαίως ανίκανη μια κυβέρνηση η οποία παρά τις δυσκολίες, που είναι μεγάλες, δεν υπάρχει αμφιβολία, καταφέρει να φέρει μια συμφωνία που για πρώτη φορά δίνει διέξοδο και προοπτική. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να σας πω, ναι, πράγματι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης, είμαστε ανίκανοι, ξέρετε σε τι. Είμαστε ανίκανοι στις μίζες, στη ρεμούλα, στη διασπάθηση δημόσιου χρήματος, στη διαφορά, στις κομπίνες. Σε αυτά αποδειχθήκαμε ανίκανοι, γιατί ικανοί σαν και εσάς αυτά δεν θα υπάρξουν ποτέ. Ποτέ σε αυτόν τον τόπο.
Και βεβαίως έρχομαι τώρα και στο θέμα της συζήτησης που αφορά τις μεγάλες επιδεξιότητες και τις μεγάλες ικανότητές σας. Στο πάρτι για πάρα πολλά χρόνια στη δημόσια υγεία. Γιατί αυτό αφορά η πρότασή μας για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Και νομίζω η λέξη πάρτι είναι πολύ μετριοπαθής για να περιγράψει αυτό που έχει συμβεί στον χώρο της δημόσιας υγείας επί κυβερνήσεων Πασό και Νέας Δημοκρατίας. Μια συνειδητή πρακτική που λαιλάτισε το δημόσιο συμφέρον και έφερε τεράστια ζημιά στα ασφαλιστικά ταμεία και βεβαίως εξασφάλισε τεράστια ωφέλη για κυκλώματα ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Μια πολιτική που είναι δύσκολο να αποδοθεί σε άγνοια, σε αμέλεια ή έστω σε ανικανότητα κυβερνώντων, καθώς αφορά υποθέσεις για τις οποίες έχει βουήξει ο τόπος εδώ και χρόνια. Και λυπάμαι αν θα σας στενοχωρήσω, αλλά δεν υπάρχει ούτε ένα συμπολίτης μας που να άκουσε χθες για το Κελπνό, να άκουσε χθες για το Ρίκος Ντινάν ή για την εξοργιστική πολιτική υπερτιμολογήσεων στα φάρμακα και στο νοσοκομιακό υλικό. Διότι αυτή η κολόνια κρατάει χρόνια. Και αν τώρα έρχεται στη Βουλή, είναι για ένα και μόνο λόγο. Επειδή το 2015 ο ελληνικός λαός αποφάσισε να φέρει την πολιτική αλλαγή στον τόπο. Αν δεν ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, δεν θα υπήρχε ποτέ περίπτωση να γίνει Εξεταστική Επιτροπή για το μεγάλο πάρτι διασπάθησης δημόσιου χρήματος στην υγεία. Φυσικά με το που ήρθατε αντιμέτωποι με την πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή, κάνατε αυτό που όλοι περιμέναμε. Μιλήσατε για προσπάθεια της κυβέρνησης να αλλάξει την ατζέντα. Και αποκαλύψατε έτσι για άλλη μια φορά τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεστε. Η πραγματική σας λογική, δεν το λέτε βέβαια τόσο κοινικά, αλλά επί της ουσίας αυτό υπερασπίζεστε, είναι ότι όλο αυτό το φαγωπότη δεν είναι άξιο λόγου. Πόσο μάλλον δεν είναι και άξιο διερεύνησης από τη Βουλή των Ελλήνων. Ότι τα τεράστια σκάνδαλα στον χώρο της υγείας αλλά και αλλού ήταν περίπου, πώς το είπε κάποιος τις προάλλες, ένα φαινόμενο φυσικό. Ένα κοινωνικό φαινόμενο, όχι φυσικό, κοινωνικό. Το οποίο μάλιστα διατρέχει την κοινωνία οριζόντια και κάθετα και άρα δεν έχει κανένα νόημα να εξετάζουμε τέτοια ζητήματα. Και άραγε σε ποιες εποχές αναφερόμαστε, στις εποχές που υπήρχε ανάπτυξη στη χώρα, που η μίζα και η διασπάθηση δημόσιου χρήματος δεν ήτανε δυστυχώς η εξαίρεση, αλλά βεβαίως χάρη στην ισχυρή προστασία μέσων ενημέρωσης, κανείς δεν ασχολιόταν σοβαρά, δεν ήταν δηλαδή τα θέματα αυτά στο επίκεντρο τη συζήτηση και του διαλόγου. Μιλάμε για τις εποχές που η διαφθορά σε όλα τα επίπεδα δεν παρήγαγε σχεδόν καθόλου πολιτικό κόστος. Και επομένως, κατά την άποψή σας, δεν υπάρχει και κανένας λόγος να ασχολούμαστε μαζί της, παρά μόνο για να κάνουμε, όπως λέτε, μικροπολιτική. Αυτή είναι και η λογική, αν θέλετε, που οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία. Και όταν φέρατε, όταν ήρθε, εν πάση περιπτώσει, η Τρόικα για να επιβάλλει πολιτικές που πουθενά άλλου στην Ευρώπη μέχρι τότε δεν είχαν επιβληθεί, εσείς τότε τι κάνατε? Διότι μας κατηγορείτε διαρκώς, εκτός από ανίκανους και για ψεύτες, αλλά εμείς είμαστε οι μόνοι που σε αυτά τα χρόνια των μνημονίων, μόλις είχαμε μια συμφωνία που ήταν αντίθετα τις προεκλογικές μας διακηρύξεις, τη φέραμε στην κρίση του ελληνικού λαού. Δεν είπαμε δεν πειράζει, αρκεί να καθίσουμε στις καρέκλες μας, όπως κάνατε και η κυβέρνηση Παπαδρέου και η κυβέρνηση Σαμαρά, στο πρώτο και στο δεύτερο μνημόνιο. Τι είπατε λοιπόν τότε στον ελληνικό λαό, όταν ήρθε η Τρόικα και έφερε τα μνημόνια? Είπατε το απίστευτο. Μαζί τα φάγαμε. Και νομίσατε τότε ότι ξεμπερδέψατε με αυτό. Νομίσατε τότε ότι αυτό είναι το δικό σας πόρισμα των εξεταστικών επιτροπών που ποτέ δεν έγιναν για το πώς οδηγήθηκε η χώρα στη χρεοκοπία. Ότι φταίει ο κόσμος που ζητούσε αξιοπρεπή μισθό, αξιοπρεπή σύνταξη και αξιοπρεπή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ή έστω ότι φταίει γιατί αξιοποιούσε ένα μέρος του κόσμου αυτού τα πελατειακά δίκτυα που είχατε στήσει παντού. Αλλά για τα τεράστια ποσά που άλλαζαν χέρια κάτω από τα τραπέζια, ούτε κουβέντα.
για τις βαλίτσες που έμπαιναν στα κομματικά ταμεία, τις βαλίτσες της Siemens, ούτε κουβέντα. Για το χορό της μίζας και των θαλασσοδανείων από τις τράπεζες, τα κόμματά σας, ούτε κουβέντα. Για τα χρήματα που πέρασαν από τα δημόσια ταμεία στις εταιρείες, με το αζημίωτο φυσικά, ούτε κουβέντα. Καθαρίσατε τα πάντα, με το μαζί τα φάγαμε. Και αναλάβατε τη λαιλασία του κοινωνικού κράτους, ό,τι υπήρχε εν πάση περιπτώσει, συντάξεων, μισθών, μικρομολογιούχων, κατεδαφίζοντας και εξαερίζοντας το 25% του εθνικού πλούτου, γιατί τόσο μειώθηκε επί των ημερών σας το ΑΕΠ της χώρας. Κάνατε όμως και κάτι άλλο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Επειδή δεν είχατε διανοηθεί, δεν σας περνούσε ποτέ από το μυαλό ότι μπορούσε να συμβεί αυτό το πράγμα το 2015. Δεν περνούσε ποτέ από το μυαλό όσων ηγούνταν μέχρι τότε της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ότι υπήρχε περίπτωση να υπάρξει κυβέρνηση του τόπου χωρίς με ένα από αυτά τα δύο κόμματα στη συγκυβέρνηση, στην εξουσία. Τι κάνατε λοιπόν μετά το 10, και αυτό ίσως είναι το μεγαλύτερο έγκλημα, όταν κόβατε συντάξεις, το πάρτε στην υγεία, το συνεχίζατε. Η ιστορία του Κελπνό, η ιστορία του Κελπνό δεν τελειώνει με το ξέσπασμα της κρίσης. Και η υπόθεση Ερίκος Ντινάν έγινε την εποχή που συγκυβερνούσατε Πασό και Νέα Δημοκρατία, στο δεύτερο μνημόνιο. Όμως τελικά λογαριάσατε χωρίς τον ξενοδόχο, διότι ο ελληνικός λαός αποφάσισε ότι πρέπει να φύγετε από τη διακυβέρνηση του τόπου. Και οφείλω να σας πω ότι η διερεύνηση αυτών των υποθέσεων ήταν και ένα από τα βασικά ελαττήρια αυτής της απόφασης. Ένα από τα βασικά κίνητρα. Και σήμερα λοιπόν που θα το πω, φαίνεται ότι είστε εξαιρετικά στριμωγμένοι, βρίσκεστε στα σκοινιά και για να ξεφύγετε καταφεύγετε σε μία τακτική που ακόμα και ένα μικρό παιδί μπορεί πολύ εύκολα να την αποκωδικοποιήσει. Είναι η τακτική του αποπροσανατολισμού, με την οποία αφού δεν μπορείτε να υπερασπιστείτε τη διαφάνεια και την εντιμότητα της δικής σας διακυβέρνησης, προσπαθείτε να βάλετε και τα κόμματα που κυβερνούν σήμερα στο ίδιο τσουβάλι στο οποίο είσαστε εσείς βαθιά χωμένοι και να πείτε όλοι το ίδιο είμαστε. Λυπούμαι που θα το πω, αλλά νομίζω ότι δεν εντυπωσιάζεται κανέναν. Δεν εντυπωσιάζεται κανέναν, διότι είναι μια συνήθις τακτική. Πώς το λέει ο λαός μας, φωνάζει ο κλέφτης να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Δυστυχώς για σας, αυτή η τακτική δεν πρόκειται να σας απαλλάξει από τον καταλογισμό των τεράστιων πολιτικών και για ορισμένους ενδεχομένως και ποινικών ευθυνών, αυτό δεν είμαι εγώ αρμόδιος να το κρίνω. Για να το πω με απλά λόγια, μην νομίζετε ότι με τέτοιου είδους κολπάκια πρόκειται να πετύχετε τη συγκάλυψη, το κουκούλωμα όσων συνέβησαν στο χώρο της υγείας πριν, αλλά και μετά την κρίση. Και να σας πω και κάτι άλλο, γιατί σας αρέσει να λέτε ότι είσαστε φιλοευρωπαίοι και ήσασταν όλοι στο κίνημα «Μένουμε Ευρώπη», θα υπήρχε ποτέ περίπτωση σε οποιαδήποτε χώρα, ας μην πω οποιαδήποτε, ας πω τουλάχιστον από αυτές που είναι ελκυστικές ιδιαίτερα σε όλους μας, να μην πω σε εσάς μόνο, στις χώρες του πυρήνα της Ευρώπης, της Ευρωζώνης, θα μπορούσε ποτέ να συμβεί κάτι τέτοιο όπως αυτό που συνέβη εδώ τα χρόνια πριν την Ολυμπιάδα και αμέσως μετά, και να μην τρέχει τίποτα. Και να λέτε ότι είναι κοινωνικό φαινόμενο. Επιτρέψτε μου να κάνω μερικές αναφορές επί της ουσίας για τα θέματα αυτά που αποτελούν το αντικείμενο της σημερινής συζήτησης. Διάβασα την πρόταση που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία και ομολογώ ότι έμεινα έκπληκτος. Και επειδή η συζήτηση είναι δημόσια και οι πολίτες μας ακούνε, θα διαβάσω επιλέξει τι γράφεται εκεί μέσα για το θέμα του Ντινά. Αυτό που ζητάτε να διερευνηθεί είναι, ανοίγω εισαγωγικά, αν η τελική λύση που δόθηκε χωρίς δημόσια επιβάρυνση
και με διατήρηση των θέσεων εργασίας ωφέλησε ή όχι το δημόσιο. Και επίσης, αν η αξιοπιστία των προτάσεων που υποβάλλονταν για το συγκεκριμένο κοινοφελές ίδρυμα και η πίεση που ασκείτο προκειμένου να ενετάσσεται μια δημόσια κλινική κοινοφελούς ιδρύματος στο ΕΣΥ είναι επιλογή που θα προκαλούσε υπέρμετρη και μια αναγκαία επιβάρηση του Έλληνα φορολογούμενου. Αντιλαμβάνομαι τον πανικό και τον εκνευρισμό, αλλά διαβάζοντας τα αυτά συνειδητοποίησα ότι έχετε αρχίσει ήδη να απολογίσετε πριν καν ξεκινήσει η Εξεταστική Επιτροπή. Αλλά εσείς ζητάτε περίπου να σας απονεμηθούν και τιμητικές πλακέτες για τον Τινά. Μάλιστα. Το παραδέχεστε. Συγχαρητήρια. Να σας δώσουμε τιμητικές πλακέτες για το στεναρό τρόπο με τον οποίο υπερασπιστήκατε το δημόσιο συμφέρον. Για ποιο πράγμα μιλάμε λοιπόν? Μιλάμε για ένα νοσοκομείο που μέχρι τότε χρηματοδοτεί το αφιδώς από το δημόσιο. Το οποίο με μεθόδους που θα βρούμε ποιες ήταν, γι' αυτό άλλωστε συστήνεται εξεταστική, και θα βρούμε και με ποιανού την ανοχή εφαρμόστηκαν, βρέθηκε χρεωμένο με 90 εκατομμύρια. Και το οποίο το 2014, επί κυβερνήσεως του κυρίου Σαμαρά, μέσα σε μία νύχτα, πέρασε σε χέρια ιδιωτών έναντι 115 εκατομμυρίων ευρώ. Και πέρασε με τα χρέη σβησμένα. Με την άδεια λειτουργίας του να ισχύει κανονικά, με τον εξοπλισμό και τις κτηριακές του εγκαταστάσεις αλόβητο και βεβαίως χωρίς το δημόσιο να έχει κανένα δικαίωμα να διεκδικήσει ούτε τότε στο μέλλον με οποιονδήποτε τρόπο τα συμφέροντά του. Δεν μπορώ να φανταστώ σε ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα ένα δημόσιο νοσοκομείο θα μπορούσε να δοθεί χάρισμα σε κάποιον ιδιώτη, να του σβήσει και τα χρέη και ουσιαστικά με 20 εκατομμύρια να πάρει μία ατμομηχανή κέρδους, ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία της χώρας. Θα μπορούσε να έχει συμβεί αυτό και να μην ξεσηκωθούν και οι πέτρες. Εσείς σημαίνω με Ευρωπαίοι, πείτε μου, ποια χώρα ευρωπαϊκή θα μπορούσε αυτό να το αντέξει? Δεν μπορώ επίσης να φανταστώ, κυρίες και κύριοι φιλοευρωπαϊστές, και μένουμε Ευρωπαίοι, πως είναι δυνατόν μετά από όλα αυτά που κάνατε σε αυτόν τον τόπο τόσα χρόνια, να πηγαίνετε και στο εξωτερικό και να συναντάτε τις ηγεσίες και των δύο κομμάτων, και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Σοσιαλιστικού Ευρωπαϊκού Κόμματος, και να τους λέτε ότι πρέπει να φύγουν αυτοί που καταστρέφουν τώρα τη χώρα και να γυρίσετε πίσω εσείς που την είχατε σώσει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Λέτε και δεν σας ξέρουνε. Λέτε και δεν σας έχουν πάρει χαμπάρι. Και επειδή παρακολουθώ στενά αυτή τη συζήτηση, πρέπει να παρατηρήσω και κάτι ακόμα. Το μόνο που είπε ο κύριος Βορύδης, του οποίου είναι κατανοητός ο εκνευρισμός στις τελευταίες μέρες, ήταν ότι αυτή η εξωφρενική δωρεά εγκρίθηκε από τη Βουλή, φαντάζομαι με κάποια από αυτές τις τροπολογίες που συνήθως μπαίνουν σε κάποιο άσχετο νομοσχέδιο. Λυπάμαι, αλλά αυτό δεν είναι πιστικό. Και ξέρετε, για να σας θυμίσω και κάτι άλλο που σας ενδιαφέρει, και για τα θαλασσοδάνειά σας, η απαλλαγή των τραπεζιτών, για τα θαλασσοδάνεια σχεδόν μισού δισεκατομμυρίου ευρώ στα κόμματά σας, εγκρίθηκε με κάποια τροπολογία της τελευταίας στιγμής στη Βουλή, αλλά την καταγραφή δεν την αποφύγατε, ούτε και τώρα την αποφύγετε. Πρέπει να διερευνηθούν όλα. Και η εξεταστική που θα αποφασίσουμε σήμερα να διελευκάνει πλήρως ποιο ήταν το δημόσιο συμφέρον και κατά πόσο το υπερασπιστήκατε. Εσείς και όλοι όσοι είχαν υποχρέωση να το κάνουν. Θέλω όμως να κάνω ένα πολιτικό σχόλιο εδώ. Πρώτον, η άποψη που διατυπώνεται στη δική σας πρόταση, ότι δηλαδή ευτυχώς που το δώσαμε το νοσοκομείο, διότι εάν πέρναγες το ΕΣΥ θα κόστιζε ένα σωρό λεφτά, είναι ατυχέστατη άποψη. Ατυχέστατο επιχείρημα. Γιατί αποκαλύπτει την αντίληψη που έχετε για τη δημόσια υγεία και για το κοινωνικό κράτος. Γιατί αν υπάρχουν δημόσια νοσοκομεία, τα δημόσια νοσοκομεία αυτά υπάρχουν για να στηρίζουν τις ανάγκες των πολιτών.
Με βάση τη λογική σας, για ποιο λόγο να έχουμε δημόσια νοσοκομεία, αφού τα λεφτά των ασφαλιστικών ταμείων μπορούν να πηγαίνουν και σε ιδιωτικά? Και ότι αυτό λέτε. Και εξίσου επικίνδυνη με την αντίληψή σας για το κοινωνικό κράτος είναι και η αντίληψή σας τελικά για την ιδιωτική πρωτοβουλία. Διότι αυτό το είδος ιδιωτικής πρωτοβουλίας υπερασπίζεστε. Αυτής που τα παίρνει όλα έτοιμα και δωρεάν από το κράτος. Ναι, έτσι γίνομαι κι εγώ. Πολύ καλός επιχειρηματίας, ξέρετε. Πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Να δίνετε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν δεδομένο κέρδος και να τις δίνετε χωρίς χρέη. Αφού πρώτα φροντίσετε να εξασφαλίσετε τη διαγραφή των χρεών. Έτσι γίνεται ο καθένας επιχειρηματίας. Αυτή είναι η αντίληψή σας για την επιχειρηματικότητα. Δεύτερο σχόλιο. Το Δινάν δείχνει να είναι η αρχή ενός ευρύτερου σχεδίου, κατά την άποψή μου, που άνοιγε το δρόμο στο μέλλον, ώστε κάθε νοσοκομείο δημόσιο που ήταν χρεωμένο, είχατε κάνει πολλά για να υπάρχουν αρκετά χρεωμένα, να παραχωρείται μπιρ παρά σε κάποιον ιδιώτη. Αλλά νόμιζα ότι είσαστε τουλάχιστον πιο προσεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο τα λέτε και τα γράφετε. Αυτά τελικά φάνηκε από την πρόταση που καταθέσατε ότι δεν είστε προσεκτικοί. Έρχομαι στο θέμα του Κελπνό. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε ένα μαγαζί που στήθηκε μέσα στο δημόσιο χωρίς να υπόκειται σχεδόν σε κανένα κανονισμό και σε καμία διάταξη από αυτές που ισχύουν στο δημόσιο τομέα και επί 20 και πλέον χρόνια χρηματοδοτείται από το δημόσιο χωρίς να υποχρεώνεται να εμφανίζει απολογιστικά στοιχεία. Χωρίς να είναι υποχρεωμένο να κρατάει βιβλία. Προσλαμβάνονταν όποιον θέλει, πληρώνοντας όποιον θέλει και όσο θέλει και χωρίς να διεξαχθεί ποτέ εσωτερικός έλεγχος. Εμφανίζεται να έχει ξοδέψει τεράστια ποσά για εκστρατείες που όχι μόνο δεν ήταν αναγκαίες, αλλά δεν ήταν ούτε και εντός του αντικειμένου του, αλλά και που θα μπορούσαν να είχαν γίνει χωρίς σχεδόν καθόλου κόστος, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν για τη διάδοση των κοινωνικών μηνυμάτων. Και τα ποσά δεν είναι μικρά ποσά, είναι πολύ μεγάλα ποσά. Μπορεί εκείνη την εποχή που ήμασταν συνηθισμένοι να τα θεωρούσαμε μικρά, αλλά είναι μεγάλα ποσά. Οι υποθέσεις βέβαια είναι στη δικαιοσύνη, αλλά ανεξαρτήτως αυτού υπάρχουν σοβαρότατα πολιτικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Πώς στήθηκε και για ποιον λειτουργήσε ένα τέτοιο μαγαζί μέσα στο δημόσιο? Ποιος είχε υποχρεώσει να το ελέγχει πριν έρθουμε εμείς για να βγει όλη αυτή η ιστορία στο φως? Ποιοι έχουν ωφεληθεί από αυτό το θέμα και πόσο αντιστοίχως έχει ζημιωθεί το δημόσιο συμφέρον? Είναι σοβαρά πολιτικά ερωτήματα. Κατανοώ ότι δεν σας είναι ευχάριστη αυτή η συζήτηση, αλλά νομίζω ότι πλέον δεν μπορείτε να την αποφύγετε. Και τέλος, στο ζήτημα των φαρμάκων. Τα στοιχεία έχουν κατατεθεί. Κατά την περίοδο από το 1997 στο 2012, η φαρμακευτική δαπάνη στη χώρα αυξάνεται αλματοδός. Καταλήγουμε να είμαστε οι πρώτοι μακράν σε φαρμακευτική δαπάνη σε ποσοστό του ΑΕΠ. Και ο λόγος δεν είναι κρυφός. Είναι άπειρα τα σκάνδαλα τα οποία είχαν δει το φως της δημοσιότητας στη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών και αφορούσαν την τιμολόγηση των φαρμάκων και του νοσοκομιακού υλικού. Για φάρμακα η τιμολόγηση των οποίων υπερεύαινε κατά πολύ τις αντίστοιχες τιμές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Για υλικά τα οποία προμηθεύονται στα νοσοκομεία σε τιμές τριπλάσιες και τετραπλάσιες από τις τιμές της αγοράς. Αυτό ήταν το πάρτι. Αυτό ήταν το πάρτι. Τρελό πάρτι, σαν να μην υπάρχει αύριο. Και πάνω σε αυτό έρχονται τώρα οι πληροφορίες που αφορούν την υπόθεση Νοβάρτης. Γιατί έρχονται? Έρχονται διότι η υπόθεση Νοβάρτης έχει να κάνει με την Ελλάδα, αλλά επηρέαζε το ευρωπαϊκό σύστημα. Διότι η τιμολόγηση στην Ελλάδα επηρεάζει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και έρχεται απ' έξω. Και αυτό το σκάνδαλο απ' έξω, όπως και τις ζήμες. Πρέπει να πω ότι στο θέμα της υπερτιμολόγησης των φαρμάκων
Σε ό,τι αφορά την πρόταση που κάνει η Νέα Δημοκρατία, είναι πιο γενναιόδορη. Ζητά να διερευνηθεί αν οι τιμές των φαρμάκων ήταν φουσκωμένες, αν ο όγκος της συνταγογράφησης ήταν μεγάλος και ποιες παράμετροι επηρέασαν τη συγκεκριμένη φαρμακευτική πολιτική. Το κάνει προφανώς διότι πιστεύει ότι οι ευθύνες των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ είναι τόσο μεγάλες που οι δικές της στο θέμα αυτό θα περάσουν σχεδόν απαρατήρητες. Από την άλλη, δεν μπορώ να μην σχολιάσω την πρόταση που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, στην οποία ζητάει να εξεταστούν τα θέματα σπατάλης και ύποπτης αύξησης των δαπανών. Παράλληλα όμως ζητάει να συνεξεταστούν και οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν για την εξάλληψή τους από το 2010 και μετά, δηλαδή την περίοδο που ξέσπασε η κρίση και ήρθαν τα μνημόνια. Με μια κουβέντα, το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να ισοσκελίσει το πάρτι στις δαπάνες υγείας με τις περικοπές στη φαρμακευτική δαπάνη που επέβαλε η Τρόικα το 2010 και μετά. Μόνο που οι περικοπές εκείνες δεν ήταν περικοπές στις υπερβάσεις, δεν ήταν περικοπές στις μίζες και στη διαφθορά, ήταν περικοπές στα φάρμακα που είχε ανάγκη ο συνταξιούχος, είχε ανάγκη ο ελληνικός λαός. Αλλά για όλα αυτά νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε στην εξεταστική το απέμεσως επόμενο διάστημα και είμαι σίγουρος ότι αυτή η συζήτηση που αφορά το ελληνικό λαό, αυτή η συζήτηση θα διεξαχθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα την παρακολουθήσει και ο κόσμος με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για τη χώρα, η κυβέρνηση έχει κάνει τα τελευταία 2 χρόνια ό,τι είναι δυνατόν για να στηρίξει τη δημόσια υγεία. Δεν θέλω να αναφερθώ διεξοδικά σε όλα όσα έχουμε κάνει, διότι δεν θέλω να καταχραστώ τον χρόνο σας. Θέλω όμως να πω στα ζητήματα της διαφάνειας. Στα ζητήματα της διαφάνειας, πέραν του ηθικού πλεονεκτήματος, πέραν του ηθικού αιτήματος, του ηθικού δικαιώματος του ελληνικού λαού να μάθει τι ακριβώς συνέβη, γιατί πλήρωσε πολύ ακριβά το μάρμαρο, είναι, όπως είπα και κάποια στιγμή στην ομιλία μου, και ένα από τα βασικά ελαττήρια, κίνητρα που ο ελληνικός λαός έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης 2 φορές σε αυτή την κυβέρνηση και ψήφο καταδικαστική 2 φορές στα κόμματα που κυβέρνησαν τον τόπο για πάρα πολλά χρόνια και τον χρεοκόπησαν και τον λαϊλάτισαν. Θέλω λοιπόν να καταστήσω σαφές. Δεν μας αφορά το αν, όπως λέτε, με βάση το Σύνταγμα και τον νόμο περί ευθύνης υπουργών είναι προφανής ή δεν είναι προφανής, ποινικές ευθύνες έχουν παραγραφεί ή όχι. Αυτό που μας αφορά και αυτό που είναι η ηθική μας υποχρέωση είναι να ρίξουμε φως. Να ρίξουμε φως σε όλα όσα αποτελούν βασικές αιτίες της χρεοκοπίας της χώρας. Και σε όλα όσα αποτελούν και βασικές αιτίες, ίσως τη βασικότερη, για την οποία εσείς διακαώς και καταφανώς μπροστά στα μάτια του ελληνικού λαού ζητάτε να μην κλείσει αξιολόγηση, να χρεοκοπήσει η χώρα, να γίνει ό,τι είναι να γίνει, αρκεί να φύγουμε εμείς από εδώ. Γιατί φοβάστε ένα πράγμα, ότι όσο μένουμε, τόσο θα μας δίνεται η δυνατότητα να ξεσκεπάζουμε τα πεπραγμένα σας και ο ελληνικός λαός θα έχει τη δυνατότητα να κρίνει. 2 χρόνια που είναι μπροστά μας είναι αρκετά και θα καταφέρουμε να τα ξεσκεπάσουμε και ο ελληνικός λαός θα κρίνει στο τέλος της τετραετίας ποιοι είναι αυτοί που χρεοκόπησαν τη χώρα και ποιοι είναι αυτοί που την πήραν κατεστραμμένη και την έβγαλαν από την κρίση και τα μνημόνια. Κυρίες και κύριοι.